Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Capital. Η Τουρκία εξέδωσε νέα παράνομη ναύταξη με την οποία κλειδώνει το οικόπεδο 7 στην Κυπριακή ΑΟΣ για δραστηριότητες του τουρκικού γεωτρύπανο Γιαβούς. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, το Γιαβούς εισήλθε στο τεμάχιο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Σε μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία εξέδωσε νέα παρανομή ναύτεξ για να γεώτρηση από το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς. Η ναύτεξ, η οποία δεσμεύει μέρος του τεμαχίου 7 της Κυπριακής ΑΟΣ, έχει ισχύ από τις 19 Οκτωβρίου στις 21 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το τεμάχιο το οποίο προ δύο εβδομάδων η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε συμφωνία με τη ΣΕΝΗ και το ΤΑΛ για αξιοποίησή του και πραγματοποίηση γεωτρήσεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει την νέα παρανομή ναύτεξ από την Τουρκία, είπε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Έχουμε υπόψη μας και λαμβάνουμε όλα τα ενδεικνυόμενα με βάση το διεθνές δίκαιο μέτρα. Το Γιαβούς επέστρεψε ανοιχτά της Πάφου δίπλα από το πρώτο τουρκικό γεωτρύπανο Φατίχ και το δεύτερο ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, ο Ρουτς Ρέις. Το Γιαβούς, το οποίο από τις αρχές Ιουνίου πραγματοποιούσε γεώτρηση στον στόχο Καρπαζένα ανοιχτά της κατεχόμενης Καρπασίας, σταματώντας εργασίες του την προηγούμενη εβδομάδα, απομακρύνθηκε από την περιοχή και επέστρεψε στην Μερσίνα με σκοπό να προετοιμαστεί για την επόμενη γεώτρηση. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Γκντουρμές είχε δηλώσει προημερών πως σε επόμενες μέρες το Γιαβούς θα ξεκινήσει τη νέα γεώτρηση σε νέο σημείο. Χθες η Τουρκία κυκλοφόρησε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας την δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Χαμία Αξόη, με την οποία η Άγκυρα αντιδρούσε στην υπογραφή συμβάσεως Κυπριακής Δημοκρατίας με τις εταιρείες ΕΝΗ και το ΤΑΛΑ για το τεμάχιο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Η δήλωση του Χαμία Αξόη ανέφερε ότι μέρος του τεμαχίου 7 ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, η οποία έχει δηλωθεί στελωμένα έθνη, ενώ επαναλαμβάνεται ο γνωστός ισχυρισμός ότι η Κύπρος έχει οριοθετήσει ΑΟΣ αγνοώντας τα δικαιώματα που έχουν οι Τουρκοκύπροι. Κατατέθηκε η προσφύγη της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αμόχωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Εντός των ημερών αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο πότε θα συζητήσει την προσφύγη της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις απειλές Τουρκίας για επικισμό της αμόχωσης του. Εντός των ημερών αναμένεται να αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας πότε θα συζητήσει την προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις απειλές της Τουρκίας για επικισμό της αμόχωσης του. Το σχετικό αίτημα υπέβαλε το απόγευμα της 3ης 1 Οκτωβρίου ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, και θα συζητηθεί από το Συμβούλιο σε κλειστές διαβουλεύσεις σε ημερομηνία που θα οριστεί σύντομα. Αναμένεται ότι θα εκδοθεί προεδρική δήλωση για την οποία απαιτείται ομοφωνία, η οποία θα επανεβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματα για το Βαρόσι. Στο μεταξύ, για τις τουρκικές απειλές επικισμού της αμοχώσης του, ο Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος έστειλε επιστολές προς τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν ως επίσημα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε στο ΡΙΚ ότι η Κύπρος θα κάνει ό,τι είναι στις δυνάμεις της για να υπερασπιστεί την νομιμότητα στην περίπτωση της αμοχώσης του. Επαναβεβαίωση των ισχυρών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας στο θέμα της περίκλησης πόλης αμοχώσης του, ως μήνυμα κατά όσων παραβιάζουν τα σχετικά ψηφίσματα επιδιώκει η Λευκοσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σχολιάζοντας την προσφυγή Συμβουλίου Ασφαλείας για την αμόχωση των. Ο στόχος είναι η επαναβεβαίωση των ισχυρών ψηφισμάτων που είχαμε επιτύχει στο παρελθόν, για να δοθεί έναν εξίσου ισχυρό μήνυμα προς όσους παραβιάζουν το 550, παραδείγματος χάρη το 789. Για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μετά τη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει αύριο το Συμβούλιο Αρχηγών μας. Ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Καμεναρίδης. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος ενημερώνει λοιπόν αύριο τους πολιτικούς αρχηγούς, ωστόσο συγγυηθεί ο Στυριμάριε, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, για τα επόμενα βήματα που θα γίνουν στο Κυπριακό. Έτσι ακριβώς, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, στις 11.30 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, πλέον πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Σε Εθνικό Συμβούλιο στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την Προεδρία του, αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος, από την ενημέρωση που θα κάνει προς τους πολιτικούς ηγέτες, πλέον θα τις ενημερώσει τις επαφές του στην έδρα των ΗΕ στην Αμερική και ταυτόχρονα και με ξένους ηγέτες
ή αρχηγών εκπροσώπων κυβερνήσεων που είχαν διάφορες επαφές. Πλέον βεβαίως το μεγάλο θέμα και όπως είδαμε και παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ πλέον σαμοχώς του και ο πρώην Δημοκρατίας πανημερώσει και τους πολιτικούς ηγέτες ειδικά για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την ενδεχόμενη παραβίαση ή απειλές από πλευράς Τουρκίας και του Κυπρίων κάποιο πολιτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα, έτσι για άνοιγμα της περιοχής της περιοχής της Αμοχώς του παραβιάζοντας το 550 και το 789. Πλέον μια ενημέρωση που αναμένεται να ακουστού και πολλά ειδικά σε επαφές που είχε ο πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα, γιατί εδώ φαίνεται υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία από αυτή την ενημέρωση που είχε ο πρόεδρος και ταυτόχρονα την ενημέρωση που είχε ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Κιτζή από το Γενικό Γραμματέα, όλοι πλέον σε αναμονή τις πρωτοβουλίες του κύριου Κουτέρες μετά από τη συνάντηση που θα έχει με την κυρία Λουτ, έτσι για να δούμε αν θα πάμε σε τριμερείς ή αν θα πάμε σε μια άτυπη πενταμερείς. Χριστίνα. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Όσο το αδιέξοδο παραμένει, η επιθετικότητα της Τουρκίας θα οξύνεται, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Δυσσέα Βεροφινοφύτου, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί διάλογος κάτω από απειλές. Πρέπει η δική μας πλευρά, όπως πράττει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επανέναρξη του διαλόγου το συντομότερο δυνατόν, εντός των παραμέτρων του Γενικού Γραμματέα και του μοντέλου της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οσότου το αδιέξοδο που παραμένει, η δική μας εκτίμηση είναι ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας μέρα με τη μέρα θα οξύνεται. Πρέπει η δική μας. Χάος επικρατεί στο νοσοκομείο Πάφου με ασθενείς να περιμένουν με τις ώρες στους διαδρόμους μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. Χθες το βράδυ, ασθενείς της πρώτης βοήθειας του νοσοκομείου περίμεναν πέραν των 12 ώρων να αδειάσει κρεβάτι στους θαλάμους για να μεταφερθούν εκεί. Συγγενείς των ασθενών διαμαρτύρονταν έντονα τόσο για την έλλειψη κρεβατιών, όσο και για την έλλειψη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στις πρώτες βοήθειες. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της εγκατάστασης κλιματιστικών στα σχολεία. Κατά παράδοξο και παράλογο τρόπο, δεν καλέστηκε στη σύσκεψη, υποστηρίζει ο πρόεδρος ΠΟΕΔ, Φίγιος Φυλακτού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να τοποθετηθούν κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία. Με μία πρώτη μελέτη που έχουμε κάνει, υπάρχουν μερικές χιλιάδες κλιματιστικά ήδη τοποθετημένα. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση βλέπει θετικά το θέμα. Είμαστε σήμερα εδώ με τη Διεπιστημονική Επιτροπή και ξεκινά η όλη εργασία για το θέμα αυτό. Εντός των ημερών θα γίνει συνάντηση και με την ΠΟΕΔ. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν για μένα δύσκολο να δώσω απαντήσεις, για παράδειγμα, τοποθέτηση κλιματιστικό. Να πω τι. Κατά παράδοξο και παράλογο θα έλεγα τρόπο, δεν κληθήκαμε σε αυτή τη συνάντηση. Δεν μπορούμε ούτε εμείς πραγματικά να καταλάβουμε το γιατί, τη στιγμή που υπήρχαν και τόσοι φορείς και δόθηκε και τόση δημοσιότητα να πεις ότι ήταν μια ενδοεπηρεσιακή συνάντηση. Δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε το Υπουργείο να έχει καλέσει και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Γιατί όπως πολύ σωστά έχετε πει, ήταν ένα δικό μας αίτημα. Τέσσερις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από χτυπήματα με μαχαίρι σήμερα μέσα στο αρχηγείο αστυνομίας του Παρισιού, αφού δέχθηκαν επίθεση από ένα εργαζόμενο, ο οποίος στην συνέχεια σκοτώθηκε από πειρά των δυνάμεων τάξης. Συναγερμός στη Γαλλία. Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στο Παρίσι όταν διοικητικός υπάλληλος της αστυνομίας εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι στον προαύλιο χώρο των κεντρικών της γαλλικής αστυνομίας. Συγκεχημένος είναι ο αριθμός των τραυματιών. Ο δράστης της φωνικής επίθεσης, που είχε μετατεθεί πρόσφατα στην υπηρεσία πληροφοριών, εργαζόταν εδώ και 20 χρόνια στην αστυνομία. Έπεσε νεκρός από πειρά αστυνομικού. Επιτόπου έσπευσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν, ο πρωθυπουργός Φιλίπ και ο υπουργός εσωτερικών Καστανέρ. Νέες διαστάσεις παίρνει ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Ουάσιγκτον επιβάλλει επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα και στην Airbus. Ετησίως οι δασμοί θα φτάνουν τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση απασχολεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εδώ και 15 χρόνια, αλλά μόλις τις τελευταίες ώρες ανάψει το πράσινο φως για την επιβολή δασμών.
Νέο μέτωπο εμπορικού πολέμου ύστερα από το πράσινο φως του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν δασμούς ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι δασμοί στην ευρωπαϊκή Airbus θα φτάσουν το 10%, ενώ σε άλλα είδη, από ουίσκι, λάδι και κρασιά, μέχρι τυριά και είδη ρουχισμού, θα αγγίζουν το 25%. It was a big win for the United States, right? You never had wins with other presidents, did you? But we're having a lot of wins at the WTO since I became president. Ήταν το τελευταίο κεφάλαιο στην 15ετή διαμάχη Ουάσιγκτον-Βρυξελών για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην Airbus που κρίθηκαν παράνομες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οι Βρυξέλλες ελπίζουν σε διακανονισμό, αλλά απειλούν με αντίπεινα. If someone is imposing tariffs on our aviation sector, we'll do exactly the same. Exactly the same. Στις 18 Οκτωβρίου αναμένεται να επιβληθούν οι νέες κυρώσεις που κλιμακώνουν το γενικευμένο εμπορικό πόλεμο με το ένα βασικό μέτωπο να βρίσκεται στην Κίνα και το άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κυρώσεις στις εξαγωγές χάλιβα και αλουμινίου, στις οποίες οι Βρυξέλλες ήδη απάντησαν με αντίπεινα, ενώ επικρέμεται η απειλή και στην Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία. Εκκρεμεί ακόμη η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού για Ευρωπαϊκούς Δασμούς κατά της Ουάσιγκτον για την Boeing. Όλα αυτά εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία που κινδυνεύει να περάσει σε φάση ύφεσης. Νέο σχέδιο εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε στην Βουλή των Κοινοτήτων ο Μπόρις Τζόνσον. Ο συμβιβασμός, προτείνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός για την διευθέτηση του ζητήματος των Ιρλανδικών συνόρων, δεν πείθει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι καλούνται τώρα να αποφασίσουν 28 μέρες πριν από το Brexit, αν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με αυτή την βάση, ώστε να αποφευχθεί μια έξοδος χωρίς συμφωνίες 31 Οκτωβρίου. Το σχέδιό του για τον Brexit παρουσίασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας Boris Johnson. Χαρακτήρισε επικοδομητικές και λογικές τις προτάσεις που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδέχθηκε ότι ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας και σε σχέση με τον backstop, τόνισε ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα βγει μεν μαζί με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Ένωση, αλλά δεν θα δημιουργηθούν σύνορα. Δεν θα υπάρχει ανάγκη για ελέγχους ή υποδομές στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας ή κοντά σε αυτά. Ανταυτού, σύμφωνα με αυτό το νέο πρωτόκολλο, όλοι οι τελωνιακοί έλεγχοι μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας θα πραγματοποιούνται είτε ηλεκτρονικά είτε σε μικρό αριθμό περιπτώσεων όπου οι έλεγχοι θα είναι αναγκαίοι, θα συμβαίνουν σε χώρους των εμπόρων ή σε άλλα σημεία της αλυσίδας των προμηθευτών. Οι λεπτομέρειες του νέου σχεδίου του Μπόρις Τζόνσον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αυτό το γεγονός ήδη προκαλεί αντιδράσεις, με κύρια αυτήν του ηγέτη της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για αντιφάσεις στις επίσημες τοποθετήσεις της και ξαναζεσταμένες προτάσεις που έχουν ήδη απορριφθεί. Η αλήθεια είναι ότι τρία χρόνια μετά αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα βρει μια απάντηση στην επίλυση του ζητήματος των Ιρλανδικών συνόρων και τις συμφωνίες της. Τώρα προτείνει δύο σύνορα στην Ιρλανδία. Ο Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε ότι η πρόταση που παρουσίασε συνιστά μετακίνηση της Βρετανικής κυβέρνησης από τις θέσεις της και επομένως έναν συμβιβασμό, ο οποίος αν δεν γίνει δεκτός είτε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο είτε από τους Ευρωπαίους, θα αφήσει ως μόνη εναλλακτική την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Τελετή στη μνήμη του Τζαμάλ Κασόγγι οργανώθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την δολοφονία του. Το πτώμα, ωστόσο, δεν βρέθηκε ποτέ. Τελετή μνήμης για τον Τζαμάλ Κασόγγι πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η αραβωνιαστικιά του Χατζητσέ Τσενγκίζ και ο ιδιοκτήτης της Washington Post Jeff Bezos. Η τελετή ξεκίνησε στη 1:14 το μεσημέρι, την ώρα ακριβώς όπου ένα χρόνο πριν ο Κασόγγι πέρασε την πόρτα του προξενείου της Σαουδικής Αραβίας για να συναντήσει, όπως αποδείχθηκε, τους εκτελεστές του. After a worth year. Σήμερα, μετά από ένα χρόνο, τον χειρότερο στη ζωή μου, στέκομαι εδώ, συντετριμένη αλλά περήφανη. Περήφανη που σας βλέπω όλους εδώ και που βρίσκομαι μαζί σας. Επιδίωξή μου είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να μάθω τι απέγινε ο Ρος του. Θέλω να απελευθερωθούν από τη φυλακή οι φίλοι του. Ο Τζαμάλ Κασόγγι, σφοδρός επικριτής των κυβερνώντων στο Ριάντ και του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δολοφονήθηκε από μια ομάδα Σαουδαράβων Κομάντο στις 2 Οκτωβρίου του 2018 στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Η δολοφονία του προκάλεσε θύελλα διεθνών αντιδράσεων.
Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, βουλευτές και μέλη του εκτελεστικού γραφείου με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος Αβερόφινο Φίτου. Την αντιπροσωπεία του κόμματος ξενάγησε στους χώρους του Ογκολογικού και ανέλησε τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την εξέλιξή του στα 2 χρόνια λειτουργίας και τα επόμενα βήματα. Ομάδα του κέντρου συναποτελούμενο από τον πρόεδρο Κίη Καζαμία, τον διοικητικό διευθυντή Γιώργο Γεωργιάδη και τον καθηγητή ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νίκο Ζάμπογλου. Αυτό το κέντρο τιμά την Κύπρο. Τιμά την Κύπρο, τον γιατρό μας, τον καθηγητή, το διευθυντικό προσωπικό, τον Κίκη, τους ανθρώπους που επένδυσαν, όχι για να βγάλουν χρήματα, τους επενδυτές για να γίνει αυτό το κέντρο να βοηθήσει τους Κύπρους ασθενείς και όχι μόνο. Ρίξουμε όσο μπορούμε. Και αυτό το κέντρο και όλα τα κέντρα ποιοτικής ιατρικής υπηρεσίας. Συνεχίσουμε από εκεί που αρχίσαμε. Κάποιοι θέλουν να προβάλλουν την επιχειρηματική πλευρά των δραστηριοτήτων μας για τους δικούς τους λόγους. Εμείς δεν μας απασχολεί το θέμα της επικερδότητας της επιχείρησης μας, είτε το δέχονται είτε όχι ή οποιοδήποτε που μας παρακολουθούν. Πρώτη στη έγνοια μας είναι να επιβιώσουμε φυσικά, αλλά να μεγιστοποιήσουμε την κοινωνική προσφορά. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί μας ο Πόλης Χαλάμπους. Πολύ καλησπέρα. Hi. Καλησπέρα, Πόλη. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Capital. Να ξεκινήσουμε με τον Αποέλ που παίζει στις 10 η ώρα με την Σεβίλη στο Σαντσέ Πιχουάν. Δεύτερη αγωνιστική για η φάση των ομίλων του Europa League. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη είναι η αποστολή για την Κυπριακή ομάδα για να μπορέσει να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό, να πάρει κάποιο κέρδος από αυτό το παιχνίδι. Η Σεβίλη που εννοείται ότι είναι το μεγάλο φαβόρι, αλλά θα προσπαθήσει για την έκπληξη το συγκρότημα του Thomas Doll. Να πούμε ότι το παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, ξεκινά στις 10, θα είναι τηλεοπτικό από τη Cita Vision. Στον Απόλλον να φαίνεται ότι θα προκύψουν μέχρι αύριο εξελίξεις και πάλι θα αποκαθιλώσουν τον προπονητή. Οι πληροφορίες από το μεσημέρι λένε ότι οι ισχυροί άντρες στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ο Νίκος Οκύρδης και ο Πέτρος Κορναφής, έχουν λάβει την απόφαση για αποδέσμευση του Ιβάν Βούκο Μάνοβιτς, αφού χθες θεωρούν ότι είχε σοβαρή ευθύνη για την όλη εικόνα που παρουσίασε η ομάδα και για κάποιες επιλογές που έκανε όχι μόνο χθες αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, αλλά ούτε και διαψεύδεται για την ώρα αυτές τις πληροφορίες, ότι μετά το Σοφρόνη Αυγουστή θα αποδεσμευτεί και ο Βουκομάνοβιτς, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανέλαβε μόλις τις 9 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αν πάρουν οριστικά αύριο την απόφαση για πρόορη διακοπή του συμβολαίου του, θα αντέξει μόλις 26 μέρες στον πάγκο του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ιτήθηκε από την Ανόρθωση με 3-1, η Ανόρθωση που δείχνει βεβαίως πολύ πιο φτιαγμένη στη φετινή αγωνιστική περίοδο με τον Κετσπάγια στον πάγκο για να διεκδικήσει ακόμα και το πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής χθες ήταν ο Ρούμπεν Ράγιος που σημείωσε 2 γκολ και δημιούργησε το τρίτο εκτελώντας το κόρνερ που σημείωσε ο Γκαλίτσιος. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα της επικαιρότητας. Χριστίνα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο στη μία συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care. Τις τιμές συναλλάγματος σας προσφέρει το κολέγιο CDA.
Εδώ αρχίζουν όλα. Κολέγιο CDA. 45 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών παγκύπρια με κρατική χορηγία. Κολέγιο CDA. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Τηλεφώνησε τώρα στο 7777-0232. Κολέγιο CDA. Εδώ χτίζεις το μέλλον σου. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και σας προτείνει το σχέδιο Business Start με τηλεφωνία, ίντερνετ, κινητή για νέες επιχειρήσεις. Business is business. Γι' αυτό κάντε το σωστό ξεκίνημα με την πιο σίγουρη και συμφέρουσα επιλογή. Σχέδιο Business Start. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά. Φτάσε μακριά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο ιστορικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς σε ψηλότερα ρινά. Αύριο καιρός είναι αρχικά κυρίως έθριος, όλα το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν μονωμένες βροχές κυρίως στο ρινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς, ιστορικό γύρω στους 30 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς σε ψηλότερα ρινά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Έρχεται αμέσως μετά η εκπομπή Υγεία και Ζωή με την Νίκη Λαζαρίδου. Καλώς βράδυ.